Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, οι ηγέτες συμφώνησαν να εργαστούν για τη δημιουργία ενός τυποποιημένου και διαλειτουργικού πιστοποιητικού εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους. Οι ηγέτες θα καθορίζουν σε επόμενο διάστημα σε ποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιείται αυτό το πιστοποιητικό. Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, λοιπόν, για ένα τυποποιημένο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό άνοιξε τη συζήτηση. Εξετάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού και το εύρος χρήσης του. Ο ΣΥΡΙΖΑ βιάστηκε ξανά να καταγγείλει τον Πρωθυπουργό, αγνοώντας την πραγματικότητα για μια πρόταση που αναπόφευκτα θα απασχολεί στην Ευρώπη και είναι σαφέστατα υπέρ των συμφερόντων της χώρας και θα βοηθήσει ιδιαίτερα τον τουριστικό κλάδο. Τι έχει να πει στους ανθρώπους του τουρισμού το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκτός του να καταγγέλει και να μοιράζει υποσχέσεις? Το όχι σε όλα για κάθε πρωτοβουλία της κυβέρνησης και το ναι σε όλα για μικροπολιτικά ωφέλη δεν αποτελούν πρακτικές υπεύθυνης αντιπολίτευσης.